φορά την δική του απάντηση για τις φήμες που κυκλοφόρησαν για την δεύτερη ενδεχόμενη εγκυμοσύνη της Φέη Σκορδά. Συμβαίνει κάτι? Παιδιά, όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να το κρύψει κάποιος. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο και θα το δείτε και θα ανακοινωθεί. Θα θέλατε? Ευχαριστώ πολύ, ναι, θα θέλαμε βεβαίως. Οι φωτογραφίες της Φέη και ο τίτλος του περιοδικού που κάνει λόγο για την εγκυμοσύνη τον αναστάτωσαν και ο παρουσιαστής ξεκαθαρίζει όλη την αλήθεια γύρω από το δημοσίευμα. Για τις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί. Επειδή εγώ είδα την. Κάποιες πρόσφατες που εμφάνιζαν ουσιαστικά σε ένα περιοδικό την δεύτερη ενδεχόμενη εγκυμοσύνη της Φέη Σκορδά. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Ειλικρινά τη βλέπω πιο αδύνατη παρά ποτέ. Εμένα βλέπω. Δηλαδή, αν κάποιο θα μπορούσε να ήταν τώρα εκεί όπως μιλάμε τώρα. Είμαι εγώ. Έχω μάθει ότι τα παιδιά έχουν στενοχωρηθεί. Τα εκτιμώ πάρα πολύ. Έχετε μιλήσει σε τι? Δεν έχω μιλήσει. Εσύ τους από τότε. Σκέφτηκες να τους πάρεις? Έχω στείλει ένα γραπτό μήνυμα. Και έχω στενοχωρηθεί κι εγώ με τη σειρά μου που έχουν στενοχωρηθεί. Πήρες απάντηση? Από την άλλη, όχι. Αν τους έχω πληγώσει, οφείλω να τους ζητώ και συγγνώμη. Ο Νίκος ο Γεωργιάδης, συγγνώμη, είπε ότι σας ζητάει συγγνώμη. Σας έστειλε και μήνυμα για αυτές τις φωτογραφίες. Όχι σε μένα, δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Για το ότι δεν τους γνωρίζατε, ίσως ότι τώρα, τα δημοσίευμα. Θέλετε να με ρωτήσετε για το δημοσίευμα? Θεωρώ ότι αυτά τα δημοσιεύματα είναι λίγο δημοσιογραφικά φάουλ για μένα. Η Φέη απάντησε μέσα από την εκπομπή. Τα ψιλοτάκουνα και το σεξ ντυσιμό της ήταν η καλύτερη άμυνα στις φήμες. Η Φέη Σκορδά είναι πάρα πολύ κουρασμένη αυτή την περίοδο, όπως και εγώ. Γιατί ξέρετε, πάντα η αρχή απαιτεί περισσότερη δουλειά και γρήγορση. Τι ζηλεύετε στα αλήθεια? Βλέπουμε ένα είδαμε ένα σχόλιο για τα ρούχα, για παράδειγμα. Κοιτάξτε. Πολύ ωραίο το κορμί της. Δεν μου έχει δώσει δικαιώματα για να τη ζηλέψω, η αλήθεια είναι. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα όμως. Mm-hmm. Αν μου έδινε το παραμικρό δικαίωμα, ναι, θα τη ζήλευα. Mm-hmm. Δεν μου έχει δώσει δικαιώματα η Φέη. Ξέρετε, αυτή είναι και μια πλάκα και ένα κώδικα γλύκα που έχουμε και μεταξύ μας σε όλο αυτό το πράγμα. Που την κάνουμε και μεταξύ μας στο σπίτι δηλαδή.